Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν είπε ότι οι απόψεις του για την Χαμάς, του κυρίου Ερντογάν, δεν είναι λόγος για να μην τον δεχτώ και να μην τον καλωσορίσω στην Ελλάδα. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν ξεχάστε ό,τι λέγατε ότι δεν πρέπει να έρθει και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και γιατί όχι άλλωστε εδώ σε καθημερινή, σε μόνιμη βάση ο αλυτρωτισμός της Τουρκίας εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Στη Θεσσαλονίκη τα δείξαμε τις προάλλες. Να δούμε τώρα ακόμα και μέσα στη βροχή καταφθάνουν εν είδη τουριστών κατά δεκάδες εκατοντάδες Τούρκοι για να πάνε στο λεγόμενο εκεί σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, γιατί και αυτό αμφισβητείται αν αυτό ήταν το σπίτι. Λοιπόν, για δώστε μου το βίντεο 5. Στην Θεσσαλονίκη ακόμα και αυτό το ψευτό σπίτι του Κεμάλ, γιατί δεν είναι το αληθινό του σπίτι. Εκεί ο Κεμάλ καταρχήν γεννήθηκε στο Λαγκαδά. Ήταν γνωστών πεπιθήσεων, ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, και πήγαινε και έβλεπε μια θιά του που έμενε σε ένα σπίτι δίπλα ακριβώς από αυτό το οποίο έπρεπε να έχει γίνει μουσείο, ελληνικό μουσείο. Αυτοί εκεί λοιπόν το έχουν πάρει με τη δική μας την αρρωγή, τη δική μας τη βοήθεια, τη δική μας την επικουρία και το έχουν κάνει ένα σημείο αλυτρωτισμού. Δεν τους λέμε κάτι, ούτε λέμε κάτι στο τουρκικό προξενείο της Κομωτινής. Για να πάμε όμως στην Κωνσταντινούπολη θέλουμε διαβατήριο και θέλουμε πιστοποιητικό κοινωνικό φρονημάτων. Γι' αυτά δεν μας λέει κάτι ο Sky. Δεν έχω δει μια εκπομπή του Sky να κάνει τώρα ένα ντοκιματέρ και ένα οδηπορικό στις εκκλησίες που καίνε και πετροβολάνε οι Τούρκοι ακόμα και στη μεγάλη πλατεία της Κωνσταντινούπολης. Δεν νοείται. Η Κωνσταντινούπολη αυτές τις ώρες και ο πολύ λίγος πληθυσμός των Ρωμιών της πόλης δεν είναι παραπάνω από 1.500-2.000 άτομα και πολλά λέω. Ζει μια νέα κατάσταση Σεπτεμβριανού του 55 τρόμου. Είναι δυνατόν επί των ημερών που η Τουρκία θέλει να γίνει χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πετροβολούν ορθόδοξες εκκλησίες και να τις καίνε? Αυτή λοιπόν είναι η αντιστοιχία και αυτό πρέπει να μας εξηγήσουν αυτοί οι κύριοι στο Sky που πιάνουν στο στόμα τους τον εθνικισμό και τον πατριωτισμό. Πάμε στο διάλειμμα να πω πριν πάμε στο διάλειμμα την πληροφορία επίσης μιας και αναφερόμαστε σε αυτό το δίθεν γιατί δεν είναι το σπίτι του Κεμάλ. Αυτό το είχε χαρίσει στους Τούρκους ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κρατήστε και αυτή την ιστορία. Άλλος αυτός. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.